Αγίου και Καναλικών Ωραίων. Θα σας καλωσορίζουμε στην πρώτη μερίδα για την έναρξη των δράσεων του φορέα στο πλαίσιο της πράξης του ΗΠΕΡΑ. Θα καλέσω στο βήμα τον κύριο Ιωάννη Σελιμά, περιβαλλοντολόγο και συντονιστή του φορέα, να ξεκινήσει την έναρξη της εκδήλωσης. Καλησπέρα σας. Το γεγονός της πανδημίας του κορονοϊού δυστυχώς δεν μας αφήνει να είμαστε όλοι μαζί όπως θέλαμε σε αυτή την πρώτη μέρα που φορέα διακήρυξε και την έναρξη των δράσεων του επιχειρηματικού προγράμματος υποδομών, μεταφορών, περιβάλλοντος και αφορά ανάπτυξης. Όμως έχουμε τη δυνατότητα μέσω της εταιρείας διοργάνωσης εκδηλώσεων Enalia Events να έχουμε την διαδικτυακή μας σύνδεση. Οπότε, από ό,τι γνωρίζω και με έχει ενημερώσει η κυρία Κότσα που τον παραγγείλησα, υπάρχει τη δυνατότητα, άρα θα παρουσιάσουμε την εμπειρία αυτή και σε διαδικτυακό πλαίσιο. Λόγω κάποιου πήγοντος περιστατικού, αυτή τη στιγμή δίνουμε πρώτη φορά διακρίσεις μαζί μας. Θα είναι σε λίγο να σας εκφράσει το χαιρετισμό του και να πει δύο λόγια. Θα συνεχίσουμε την παρουσίασή μου. Σήμερα είναι καλεσμένοι αξιόλογοι επιστήμονες να σας αναλύσουν τα διάφορα είδη, όπως τη βίδρα, όπως την χελώνα καρέτα καρέτα, όπως την καρτερωτή χελώνα, όπως τους μειοξούς, τον κύριο Αγριώτη που και αυτός λόγω προσωπικών καταστάσεων λείπει από την ομιλία μας, αλλά θα τον έχουμε σε διαδικτυακή σύνδεση μαζί μας. Λοιπόν, ξεκινάω εγώ με την ομιλία μου που θα παρουσιάσω τις γενικές δράσεις του φορέα διαχείρισης στην πράξη του ΗΠΕΡΑ και κυρίως θα παρουσιάσω το σχεδιασμό μας μέχρι το τέλος του 2023, καθώς τις συμβασιοποιημένες δράσεις, αυτές που ήδη τρέχουν τις δράσεις και υλοποιούνται του φορέα διαχείρισης, θα σας παρουσιάσω στον συνάδελφό μου και υπεύθυνος οπτικής κυβέρνησης της Γιάννης Κασβίλης. Λοιπόν, ο τίτλος της ομιλίας μου είναι «Οι δράσεις διαχείρισης υποδομών περιοχών, ειδών και οικοτόπων του φορέα διαχείρισης του μεγάλου προσωπικού οργανικών ωραίων στο πλαίσιο της πράξης του επιχειρησιακού προγράμματος ΗΠΕΡΑ». Θα σας ενημερώσω εξ αρχής ότι ο φορέας διαχείρισης υλοποιεί τρία προγράμματα ευρωπαϊκά αυτή τη στιγμή, εκ των οποίων το ένα είναι το ΗΠΕΡΑ, δηλαδή το τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υλοποιεί το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Ιωνιών Νήσων, καθώς είναι πρόσφατα εγγραφέν έργο μας στο τεχνικό δελτίο του ΠΕΠ της Ελλάδας, του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος της Ελλάδας. Η σημερινή μερίδα είναι αφιερωμένη στα έργα της δράσης του ΗΠΕΡΑ. Η εικόνα που βλέπετε στους έκτες σας είναι ο χώρος ευθύνης του φορέα διαχείρισης του μεγάλου προσωπικού με σχεδιαγραμμισμένες περιοχές είναι το Εθνικό Πάρκο Μεσοβεγγίου, βλέπετε τη μεγάλη του Μεσοβεγγίου, το όρος Βαράσοβα, ο ποταμός Εύνος, ο ποταμός Κελός, η λίμνη Τριχονίδα, καθώς και η περιοχή που προσεγγίζει τη λίμνη τη Συμμαχία. Ενώ στις περιοχές Natura του φορέα διαχείρισης που εντάχθηκαν με τον νόμο του 2018 είναι το Πανετολικό Όρος, το όρος Αράκετος, η λίμνη Τριχονίδα, η λίμνη Οζερός, η λίμνη Αμβρακία, καθώς και το όρος Τσέρκας για κανονικά. Αυτό λοιπόν είναι ο χώρο διοικητική αρμοδιότητα ευθύνη του φορέα διαχείριση σε ζητήματα βιοποικιλότητα και περιβάλλοντο. Ξεκινάμε με το σα λέω τη δράση του φορέα διαχείριση σε σχέση με το πρόγραμμα του ΗΠΕΡΑ. Παρακολούθηση του Μιοκάστερα στην περιοχή ευθύνη του φορέα διαχείριση του Μιοκάστερα του Σουβεκίου Ακαδημικών Ωραίων. Η παρουσία του Μιοκάστερα στην ελληνική φύση είναι καταγεγραμμένη τουλάχιστον από το 1965. Από τότε το είδος είχε εξαρτηθεί δραματικά και σήμερα υπάρχει επιβεβαιωμένη παρουσία του είδους σε όλη την Βόρεια Ελλάδα, από τον Εύρο ως τον Βαλτικό, την Κέρκυρα και τη Λευκάδα. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια άτομα του είδους έχουν επανειλημμένα παρατηρηθεί σε περιοχές εντός των ορίων ευθύνης του φορέα διαχείρισης της μεγάλης προσωπικής οργανικών ωραίων, όπως τις λίμνες Αμβρακία, τη Συμμαχία, τη Γονίδα, τη Συμφωνία του Ποτομού Αχελώου, στο Νεοχώρι, στην κατοχή και άλλες περιοχές της Πεδιάδας, του Αχελώου. Με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση των ζημιών, είναι απόλυτη ανάγκη η άμεση παρακολούθηση του πληθυσμού του Μεοκάστρα στην περιοχή, καθώς η στρατηγική της πρόεδρης και έγκριση αντιμετώπιση των ζημικών ειδών είναι πολύ πιο αποτελεσματική και ασύγκριτα πια οικονομική σε σχέση με την αντιμετώπιση, δηλαδή την εδραίωσή της στην περιοχή.
Να σας αναφέρω μερικά πράγματα προφορικά, ότι ο φορέας έχει δεχθεί αρκετά τηλέφωνα, κυρίως από αγρότες του νομότερου Ουκρανίας, όπου η μυοκάστρωση σε ένα ξενικό είδος, το οποίο ξέφυγε από καλλιέργειες βούνας στη Βόρεια Ελλάδα, έχει μετακινηθεί στην περιοχή μας και σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για ένα ξενικό εισβολικό είδος, το οποίο δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε ενδιαιτήματα οικολογικούς τόπους, αλλά και καλλιέργειες, κυρίως στο ριζικό σύστημα των καλλιεργειών, και απειλεί την αγροτική οικονομία. Άρα, στόχος μας είναι να παρακολουθήσουμε το είδος, να καταγράψουμε τους πληθυσμούς και τους χώρους που αυτό υπάρχει, έτσι ώστε να κάνουμε ένα έγγραφο προς τη διεύθυνση θύρας με στοιχεία επιστημονικά καταγραφών και να προσπαθήσουμε να επιδιώξουμε τη μείωση του δισαυτού στην περιοχή μας, γιατί αντιμετωπίζουν την περιοχή οικολογικά προβλήματα, αλλά και προβλήματα στις αγροτικές καλλιέργειες. Ήδη ο φορέας τα κρούσματα των μυοκαστώνων που έχει αντιμετωπίσει έχει στείλει στη διεύθυνση θύρας, που δυστυχώς μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή κάποια απάντηση από τη διεύθυνση. Ένα άλλο είδος που μας ενδιαφέρει αρκετά είναι η μελέτη παρακολούθηση του ελληνικού είδους που το γνωρίζουμε. Είναι ένα γνωστό είδος που βρίσκεται στις λίμνες μας, οι ψαράδες το γνωρίζουν αρκετά. Το βλανίδι εμφανίζεται ως ενδημικό της λεκάνης απορροής του ποταμού Αγγελό, ειδικά αναφέρεται ότι ανεβρίσκεται στα κατώτερα επίπεδα του ποταμού, που τον ελάχνουν σε άλλον κάποια στασιμότητα, καθώς και στις λίμνες Τρυπονίδα και Συμμαχία, οδηγεί την Αυγαλία. Έχει επίσης εισαχθεί και στις λίμνες Παμπότητα και Βόλβη, αποτελεί είδος προτεραιότητας με άγνωστη κατάσταση διατήρησης. Στη Μένου Βόλβη η υπεραγεύσή του φαίνεται ότι το εξαφάνισε, ενώ στην Παμπότητα υπάρχει και από τον υδροβιότοπο αυτό υπάρχουν και οι μοναδικές μελέτες που αφορούν τα βασικά οικολογικά χαρακτηριστικά. Από δημοτοληψίες σπαραγιών που έγιναν στο κάτω του ποταμού Κελό το 2009, ανεβρέθηκαν δείγματα του Σύλλογου Αριστοτέλη, τη Τοπροθεσία Άγιο Γεώργιο, Αγία Παρασκευή, στη γέφυρα την Πελεμάνινα, το κάτω νησί. Στα μέρη αυτά, με βάθος περί το 1,5 μέτρο, το ροή του ποταμού, ήταν πολύ αρκή και υπήρχαν διαμορφώσεις στις όχθες όπου τα έρημα νερά μαζί με την πλούσια παρόφθια και πετυχημένη πλάστηση δημιουργούσαν περιβάλλον ελληνικό και τη διαβίωση του κατώφθαιρου του Αριστοτέλη. Συνεπώς, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι το συγκεκριμένο είδος υπάρχει γραμμένος στο ποταμό Αγγελό και μάλιστα αναπαράγεται καθώς ευρέθησαν και φυσικά κτίρια πόνων τον Ιούνιο. Όμως, όσον αφορά τις λίμνες της Ιωκαλανίας, δεν υπάρχουν περιγεγραμμένα επιστημονικά στοιχεία που να δείχνουν την κατάσταση των πληθυσμών. Ως εκ τούτου, απαιτείται να γίνει εκτεταμένη μελέτη παρακολούθησης του είδους αυτού της λίμνης Τρυπονίδα και Συμμαχία από την Ευρωπαϊκή Αμαλαιτία. Στη διεθνή βάση δεδομένων για τα οπαδούμενα είδη, το Red List, το Σύλλογος Αριστοτέλης καταγράφεται Data deficient, δηλαδή ως ανεπαρκώς μελετημένο, επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν δεδομένα για τον πληθυσμό του. Το επόμενο είδος που είναι και αρκετά όμορφο είναι ο μειοξός. Η παρακολούθηση των μειοξών στις νέες περιοχές εκείνης του φορέα διαχείρισης, και όταν λέμε νέες περιοχές του φορέα διαχείρισης, εννοούμε τις περιοχές Natura που εντάχθηκαν στην οικολογική αρμοδιότητα το 2018, δηλαδή στην Τρυπονίδα, τον Οζερό, την Αυγαλία, τον Πανοτελικό Όρος, τον Αράκινθο και το Όρος των Κατανικών. Ο μειοξός. Το φυσικό αντικείμενο της δράσης είναι η εκπόνηση εργασιών παρακολούθησης των δύο ειδών μειοξών, είναι τρία είδη μειοξών, στις περιοχές που φορέα διαχείρισης. Με σκοπό πρώτον την εκτίμηση της γεωγραφικής άποψης των πληθυσμών και του βαθμού διατήρησης των ειδών για κάθε επιλεγμένη περιοχή του δικτύου 12.000, τη διατύπωση διαχειριστικών προτάσεων για την επίδειξη των στόχων διατήρησης και τις υπομελέτη περιοχές του δικτύου. Αυτές τις περιοχές είναι το όρος Πανδελικό, η λίμνη Ζερό, αλλά και το γειτονικό δάσο της Βελανδίας του Ξερομέρου, δυστυχώς το δάσο της Βελανδίας δεν έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή Natura, αλλά ένας σημαντικός οικότοπος του νομού της Βελανδίας και σημαντικό δάσο παραγωγικό τα παλιότερα χρόνια, καθώς μέσα από αυτό δεν είναι η βιβλιοσφαλευσία, και το όρος Ράδιο της Πεστινάς Κλεισούρας. Ένα τρίτο είδος που θα παρατηρήσουμε είναι ένας μύκητας. Είναι η προκαταρκτική καταγραφή και διερεύνηση μακρομικίνων των μανιταριών στα όρη Αρακίνθου και Πανατολικού. Εδώ βλέπουμε μανιτάρια και κυβουργούς της Δωραπύρης, είναι από τα είδη οικοτόπων άγρια ζωής και ολιγοπανίδας των περιοχών μας. Ως μακρομίκητες αποτελούν ζωτική σημασία στο κομμάτι του δασικού οικοσυστήματος, καθώς συμμετέχουν στη διαμόρφωση της δομής και της λειτουργίας των δασικών οικοσυστημάτων, είτε ως απροφητική, είτε ως μικροριζική, είτε ως παρασιτική παθογόνια οργανισμή. Εκτός όμως από το σημαντικό οικολογικό του ρόλο, ανάμεσα στα χιλιάδες είδη μακρομικίνων, συγκαταλέγονται και πολλά είδη που παρουσιάζουν έντονο οικονομικό ενδιαφέρον, εκτός των εξαιρετικών γαστρονομικών, εδώ είναι άγρια μανιτάρια, ή και φαρμακευτικών του ιδιωτήτων. Ωστόσο, η ποικιλότητα των μακρομικίνων στην Ελλάδα έχει μελετηθεί ελάχιστα και σποραδικά, και παρόλο που η πλειοψηφία και η πανίδα αρνητών οικοσυστημάτων έχει μελετηθεί αρκετά θετικά, δεν υπάρχει γνώση για το
μακροβιωτική του σημασία. Το όλο μας είναι μέσα από τη διερεύνηση των μακροβιωτικών της ιστορικής αυτές και την ανάλυση του γενετικού της κώδικα, να καταλήξουμε σε κάποια στιγμή σαν αλέφωμα των μανιτοριών στις ιστορικές αυτές, έτσι ώστε να βοηθήσουμε και την τοπική οικονομία μέσω της πράσινης ανάπτυξης να ασχοληθεί με την αναζήτηση των μανιτοριών και την καλλιέργειά τους πολλές φορές, αλλά και να διερευνήσουμε τον οικολογικό τον τρόλο, ειδικότερα στα βουνά του Αρακέτου και του Παντολικού, που είναι ελάχιστα μερισμένα βουνά. Ένα άλλο είδος, όχι εμπορικό είδος, αλλά πολύ σημαντικό, είναι η παρακολούθηση του χρησίμου κινδυνεύοντος είδους του Βαλένσια Λετουρνέξη στον υδρότοπο του Πυρηναιρίου. Ένα μικρό είδος καλλιού, αλλά πάρα πολύ σημαντικό. Είναι χρησίμος κινδυνεύων και βρίσκεται στα ιστορικά έδαφα και είναι ένα από τα 100 πιο επιλέγουν είδη παγκοσμίως. Ενδημικό της Δυτικής Ελλάδας και της Νότιας Αλβανίας. Το είδος χαρακτηρίζεται από κατακαιρματισμένη γεωγραφική κατανομή, στενές οικολογικές απαιτήσεις και χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα. Τα τελευταία 30 χρόνια η γεωγραφική του εξάρτηση έχει μειωθεί σημαντικά, με ορισμένους πληθυσμούς να έχουν εξαφανιστεί και άλλοι να είναι σε επιστολή κατάσταση. Η επιδείνωση της κατάστασης επίσης οφείλεται στην υποβάθμιση των ενδιατημάτων τους λόγω ανθρωπογενών των στερεοτύπων, καθώς και στον ανταγωνισμό με το σοβιετικό κονοπόψαλο Καρπούσια Χολμπρούκη. Ένα άλλο είδος και αγαπημένο θα έλεγα γιατί βρίσκεται στη Μαγίδα, από εκεί που κατάγομαι και εγώ, είναι το αναλογοποιός ή το οικονομικητής τριχόνης και διαβιεί ζει σε εκείνη τη γωνία. Μία από τις συνηθισμένες αλληλευτικές μεθόδους που χρησιμοποιεί ως την προσέγγιση των τζαριών, βασιζόμενη στην θετική φωτοπρακτική επίδραση των οργανισμών του ζωοκαρπού, το οποίο προσελκύει τους θηρευτές τους, δηλαδή τα ψάρια. Στην εκείνη τη γωνία, το βασικό αλλήλωμα είναι η ετέρινα του θεοπόρου, η οποία συλλέγεται με κοινωνικά δίκτυα, το γνωστό γρυγρί, και με τη χρήση φωτός, λάμπες σε πρωτές και ιδίες, κυρίως στην περίοδο από το Μάιο μέχρι τον Ιούνιο έως το Δεκέμβρη. Η ατερίνα είναι το μόνο είδος που παρουσιάζει μεγάλη πληθυσμιακή αυτονομία, σταθερή καταναλωτική ζήτηση και σχετικά υψηλή εμπορική αξία. Η ατερίνα αποτελεί το βασικό αλίευμα της λίμνης και τον κύριο βιοπουριστικό πόρο μεγάλου αριθμού ψαριών, ενώ συνολικά εκτιμάται πως αποτελεί πάνω από τα 2 τρίτα της συνολικής αλλιευτικής παραγωγής της λίμνης. Σε δύο πρόσφατες μελέτες της διατροφής της ατερίνας που αλλιεύεται με φως στη λίμνη της Γονίδα, διαπιστώθηκε ότι μεγάλο μέρος της δίαιτάς της αποτελούν οι κυκλονίμφες του νοοκοπιού. Διαπιστώθηκε ότι μεγάλο μέρος της δίαιτάς της αποτελούν. Συγγνώμη, θα αναφάνω διαφράσει. Κυκλονίμφες του νοοκοπιού. Ο νοοκοπιός που είναι το μικρότερο σπέδιο σπέρα της Ευρώπης είναι ενδημικό της λίμνης της Γονίδας και της Συμμαχίας και συμπεριλαμβάνεται στα διανυδέματα είδη. Στην λύση της IUCN. Κατά συνέπεια, το είδος αυτό στη λίμνη της Γονίδας φαίνεται να αντιμετωπίζει μια νέα απειλή που δεν τη γνωρίζαμε έως τώρα και που θα πρέπει να διερευνηθεί διεκτοδικά. Με δεδομένη την οικολογική σημασία του, αλλά και κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα που προκύπτουν για τους αλληλείς και την τοπική κοινωνία από ένα πιθανό περιορισμό της αλληλείας της εταιρείας στη λίμνη της Γονίδας. Από την παρουσίαση του ειδικού και κατανοητών του, πολλές φορές υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ οικονομικών συμφερόντων και οικολογικής σημασίας. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε ότι η αλλίωση της εταιρείας με φώτα έχει σαν αποτέλεσμα να καταναλώνονται από την εταιρεία και κοινωνία του ανθρωποποιού και έτσι να μειώνεται ένα τόσο σπάνιο είδο. Ίσως να υπάρξει ένα περιορισμό της αλλίωσης της εταιρείας, αλλά σίγουρα θα είναι μια συγκεκριμένη συνεργασία της περιφερειακής τοπικής διοίκησης του φορέα αλλά και των ίδιων των αλλιών της λίμνης για να καταλήξουμε σε ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα που θα μπορεί να ικανοποιεί και τους αλλιείς αλλά και τις απαιτήσεις της οικοσυστημικής υπηρεσίας προς το έργο της Γονίδας. Ένα από τα επόμενα έργα μας, και θα έλεγα πολύ σημαντικό, είναι η μελέτη διαχείρισης επισκεπτών με εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας σε σχέση με τις δραστηριότητες τουρισμού αναψυχής και του Εθνικού Πάρκου. Το Εθνικό Πάρκο με θαλασσών μισολογία του Ελληνικού, κάτω ρού και πολλών ποταμών, τα κελόγια και ευρύνων κινήσεων και την άλλων, αποτελεί έναν από τους πλουσιότερους υδρότοπους της Ευρώπης τόσο σε αριθμό ειδών, όσο και σε πληθυσμό. Σε αυτή την περιοχή εντάσσονται οι μεταλλάσσες, χερσαίες, ποτάμιες περιοχές του νότου τμήματος της Νομικής Αλβανίας, καθώς το περιουσιακό σύμπλεγμα των Εκκινάδων νήσων, του Νομού και Παρνίας, που ανήκει στην περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Διακρίνονται για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική και περιβαλλοντική της αξία. Η δράση μας σε σχέση με τη μελέτη αυτή αφορά την ορθολογική οργάνωση και διαχείριση του τουρισμού αναψυχής και στις προσταγόμενες περιοχές του Εθνικού Πάρκου, καθώς και τη μείωση των οφλήσεων και των πιέσεων που ασκούνται στις περιοχές ανάπτυξης και τα στρατηγικά του τουρισμού αναψυχής με τελικό αποτέλεσμα την αυξημένη προσοχή των περιοχών. Βέβαια, θα ρωτήσει κανείς γιατί κάνετε μια ίδια μελέτη αφού δεν έχετε τουρίστες. Η αλήθεια είναι ότι οι τουρίστες υπάρχουν στο Εθνικό Πάρκο, απλά
απλά τη συναρμοδιότητα σε κάθε τουρισμού μεταξύ περιφέρεια, δήμων, ένωση ξενοδόχων, φορέα διαχείριση και άλλων παραγόντων, δεν μα δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να έχουμε δεδομένα των τουριστών στην περιοχή μα και να μπορέσουμε να έχουμε και μια οργανωμένη πολιτική σε σχέση με την τουριστική πολιτική μα στην περιοχή τουλάχιστον του Εθνικού Πάρκου. Όπου λαλούν πολύ κακόρι, αρκεί να ξημερώσει. Το σημαντικό όμω είναι ότι εμεί, τι διατρέχοντε του Εθνικού Πάρκου, παρατηρούμε και τουρίστε στην περιοχή μα, κυρίω Άγγλου, Γάλλου, Ελβετού, οι οποίοι έρχονται εκεί για πέτρο watching και για πολιτιστικό τουρισμό και θέλουμε να του καταγράψουμε και θέλουμε να του συμβουλέψουμε και μέσα από αυτή τη μελέτη πώ θα ακολουθούν ένα κώδικα διαδρομολογία στην επίσκεψή του στη φύση. Μία άλλη δράση πολύ σημαντική που χρειάζεται είναι η Κουπανίδα και ξέρετε ότι είναι μια πανίδα του Εθνικού Πάρκου, θα λέγαμε το βασικό σπίτι του, δηλαδή αν έχει μια σημασία το Εθνικό Πάρκο και κυρίω για τα πουλιά του διαθέτει. Αφορούν την παρακολούθηση του πληθυσμού του Σπιζαετού, του Όρνιου και του Σπιζαετού. Θα βλέπετε τις φωτογραφίες, στη μέση κάτω είναι το Όρνιο, αριστερά είναι ο Σπιζαετός, δεξιά ο Σπιζαετός. Κατά τις πρόσφατες δεκαετίες έχει σημειωθεί μείωση της παρουσίας του Σπιζαετού στην περιοχή δικαιοδοσία του φορέα διαχείρισης, χωρίς να είναι γνωστά τα αίτια που την προκάλεσαν. Απαιτείται στοχευμένη έρευνα του είδους που εξακολουθεί να αναπαράγεται σε κάποιες περιοχές Natura από κτέο φορέα διαχείρισης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες που καθορίζουν τη διατήρησή του και να προσταθούν τα δέντρα μέλη. Ο Σπιζαετός, το Όρνιο, όσο και ο Σπιζαετός, είναι ήδη ευάλωτα στην κρίση διεκδικασμένων δολωμάτων που εξακολουθούν να τοποθετούνται παράνομα στον χώρο δικαιοδοσία του Τεραδεκέρηση και την αντιμετώπιση λύκων, αλεπούδων και άλλων φυσικών περιοχών. Στον χώρο αυτό εξακολουθούν να υπάρχουν οι δύο μοναδικές απομείνασεις σε ολόκληρη την Αυστριακή Ελλάδα και ολόκληρη την Ιβελτική Νότια Ελλάδα απικίες όρνιο. Επίσης, τουλάχιστον δύο γνωστά αναπολογικά σε πέρα του Σπιζαετού, σε κανανικά και σε παράσοβα, τα οποία δίνουν ζωή σε ένα νερό άτομο, κατέπτω σπιζαιτών και άλλα άτομα που σπιζαιτούν και κοιμάτων στην περιοχή. Και αν είναι λίγο νερό, να μπορεί να σπιζαιτεί. Με τη μάσκα είναι λίγο δύσκολο να μην είναι νερό. Ευχαριστώ. Κάνω μια παρένθεση από την παρουσίαση. Αντιμετωπίσαμε τον Σπιζαιτάρι του 2020 τον διαδικασμό 11 όρνιων, δύο από τον οποίο διασώθηκαν καθώς ήταν στην εταιρεία προσθέσει άλλη ζωή στην άνοιγμα. Για τα υπάρχοντα, όπως είναι εγώ είπα, οι δύο φορές διαχείρισης έχει ήδη ένα πρόγραμμα με το ΜΑΠΑ, καθώς ένα πρόγραμμα με την άνθρωπη περιοχός και την τροφοληψία και την παρακολούθηση των κομματισμένων όριων. Εκτιμούμε πως πληθυσμός θα ανακάμψει με βάση τα τελευταία δεδομένα που έχουμε. Είναι πολύ σημαντικά και είναι κρίμα αυτά τα πουλιά να διασκύψουν τεράστιες περιοχές και να έρχονται στην Ελλάδα για να διατηρηθούν από κάποιους ασυνήθους κτηνοτρόφους. Έχουμε ενημερώσει τα καφενεία του αρχείου των κτηνοτρόφων ότι απαγορεύεται και η χρήση διπλασιασμένων δωμάτων. Μάλιστα, από τα αποτελέσματα του κέντρου κοινωνικών ενδυμάτων της Αθήνας αποδείχθηκε πως η ουσία που διατηρείται στα 47 από το πεδίο ΚΑΡ είναι μια φαρμακευτική ουσία από τον Μακδόνα και η ενημέρωση θα είναι διαρκής, συχνή έτσι ώστε να καταλάβουν πως μπορούν πολύ εύκολα να προμηθευτούν έναν μολουσό της Υπήρου ή ένα ποινικό σκύλο και τα πλάνα μαντιά τους, αλλά τα διατηρησμένα δολώματα δεν διπλάζουν μόνο για τους ασκούδες, διπλάζουν και όρια, τα οποία πάντα πάνε με κρατώματα των ζώων και δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα σε σπάνια χάρη πουλιών όπως είναι οι γήπες. Το επόμενο έργο που θα σας παρουσιάσω αφορά πάλι τη λίμνη της Πανίδας. Ευχαριστώ πολύ. Και έχει να κάνει με την προστασία και διατήρηση των ασβεστόφων του βάζου της λίμνης της Πανίδας, Καρκάριος Πέντς. Για τους αδελφούς βάρκους της λίμνης της Τριγωνίδας είχε εκπονηθεί παλιότερα από την εταιρεία από την προστασία της λίμνης της Τριγωνίδας και το Πανεπιστήμιο που είχαμε περιβάλλον την διαχείριση φυσικών πόρων του Αγωνιού πρόγραμμα LIFE στην περιοχή, με αφορμή το οποίο είναι και το κέντρο περιβάλλον της Τριγωνίδας και οριστήθηκαν αυτοί οι οριστικοί βάρκοι στην περιοχή του Τριγωνίου και του Δαφνιά. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε με τη δράση μας αυτή της παρακολούθησης αλλά και της διατήρησης του οικότοπου αυτού έτσι ώστε να υπάρχει μια συνέχεια στο εργοδάκι. Γιατί ξέρετε, υπάρχει το εξής πρόβλημα, υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα, υλοποιούνται. Δυστυχώς, όταν έρχεται το ελληνικό κράτος να συνεχίσει τα προγράμματα αυτά, λίγο χρήματα του πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ή δεν υπάρχει ένα συντονισμό μεταξύ φορέων, περιφερειακών, δημοτικών αρχών, αρχών του Υπουργείου, με αποτέλεσμα την προηγούμενη προγραμματική περίοδο να είχαμε το πρόγραμμα Proact Natura, ένα πρόγραμμα ίντερνετ με την Ελλάδα-Ιταλία, όπου πάρουμε χελώνες παρακολουθούσαμε, όταν το πρόγραμμα έλειξε, σταμάτησε η εκπομπή του δορυφόρου, ο
Οπότε χάσαμε και την παρατήρηση των κελωνών αυτών που μας έδωσαν πολύ σημαντικά στοιχεία για την οικολογία, την βιολογία και τη μετακίνηση του είδους αυτού. Άρα τώρα εδώ πέρα προσπαθούμε να συνεχίσουμε την δράση του Life, παρόλο που έχουν περάσει αρκετά χρόνια, αλλά αυτή η οικότοπη ερευνητική βάλτη παραμένει σημαντική. Οι ερευνητικοί βάλτε, ως αγροτοπικές περιοχές, προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις και εθνικές πολιτικές του περιβάλλοντος. Ειδικότερα για την Ελλάδα, οι ερευνητικοί βάλτε αποτελούν την κόρη των περιοχών. Με κωδικό εγκοτόπου 8210 και με διεθνείς αναφορές στην Ελλάδα, καλυπτόμενη συνολική έκθεση περίπου 879 εκτάρια. Στην Ελλάδα, οι ερευνητικοί βάλτε με κλάδι Μαρίσκου έχουν εξάπλωση μόνο στη Δυτική Ελλάδα, στη Δυτική Πελοπόννησο, στην Βόρεια Κρήτη, στην ΚΟ και στην Βορειοδυτική Μακεδονία. Οι ερευνητικοί βάλτε είναι ευαίσθητα οικοσυστήματα και χρειάζονται υψηλό υδροφόρο. Έχουν την ανάγκη διαχείρισης γιατί υφίστανται πιέσεις από τα αναπτυκτικότερα καλάμια, γρούλα και ψαχιά της περιοχής, αλλά και την επέκταση των περιεχόμενων περιοχών, την ανάκτηση περισσότερης γης από υγρά και ανατολικά εδάφη, αλλά και από τις πυρκαγιές, την υπόσταση, τις απορρίψεις των κουριών και υπάρχουν στην επίμαση των νερών. Εδώ θέλω να κάνω μια σημείωση: έχουμε παρατηρήσει την περιοχή αυτή και την αποξύδωση του δάσου του Φράξου προς το Τριχόνιο, όπου υπάρχει ένα ενιαίο δάσο που είναι κομμένο στη μέση του, προφανώς από κάποιους παράνομους εκεί ανθρώπους που κάνουν πολλά τέτοια καλλιέργειες. Και επίσης έχουμε παρατηρήσει και βάζουμε τη δίμηση στις περιοχές αυτές που είναι αυτή η ερευνητική βάλτη για την επέκταση λαογαγελιών. Χρειάζεται τη συνεργασία όλων μας για να αποφύγουμε αυτές τις επιβαρύνσεις του φυσικού περιβάλλοντος και μάλιστα σε οικότητες που είναι οικότητες προτεραιότητας και η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει πολλά πρόσφυγα. Η διαχείριση των ερευνητικών βάλτων της Μονίδας θα αποβλέπει γενικά στην προστασία, τη διατήρησή τους και στην ανάπτυξή τους ως μεταβατικών ζωνών ιδιαίτερων ενδιαφέροντος και σημασίας, αλλά και στις υγροτοπικές περιοχές που χρειάζονται έρευνα και διαχείριση. Και ας πούμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον είδος, είναι μαζί μας ο Γιάννης Θεοδωρόπουλος που θα μιλήσει αργότερα για τη βίδρα, μια και είναι ανάλογος του έργου. Επεμβάσεις βελτίωσης ενδιατύματος για τη βίδρα, ρούτρα-ρούτρα, κρασιαβή διεχνών φωλιών για τη βίδρα στην περιοχή Αθήνης του φορέα διαχείρισης του μετάδοσης του βελτίου Ακαρανικών Ωραίων. Η βίδρα περιλαμβάνεται σε ήδη κοινωνικό ενδιαφέροντο των παρατημάτων 2 και 4 της οδηγίας 9.3 της ΕΟ και αποτελεί ίδιες προτεραιότητες, δηλαδή είναι ίδιο το οποίο έχει προτεραιότητα στην εφαρμογή μέτρων και την διατήρησή του. Η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε αναλάβει τις υποχρεώσεις να εκτιμήσει το καθεστώς διατήρησης της βίδρας, αλλά και την κατάσταση του ενδύματός της και να προβλέψει κατάλληλες διεκτικές ενέργειες που θα διασφαλίσουν το μέλλον του ίδιου. Τότες προστατεύεται επίσης τη σύμβαση της Βέρνης, καθώς και τη σύμβαση ΣΑΙΤΣ, ενώ στο τεχνικό επίπεδο προστατεύεται από το πληροδικό διάταγμα 67-1981, σύμφωνα με το επίπεδο λογιστή απειλούμενων ζωών τη Ελλάδα, η κατάσταση στα διαμερεύοντα ήδη, ενώ σε διεθνέ επίπεδο θεωρείται σχεδόν απειλούμενο. Μια άλλη δράση μα είναι η πληθυσμιακή τόνωση του προσήμοντο και ενδιαφέροντο είδου παρέστηκε από τον έξι στον ουρανό του κρεονερίου. Γιατί εκτό την παρακολούθηση υπάρχει πάντοτε και το θέμα τη διαχείριση των ουρανών αυτών. Και περιλαμβάνει την περιοδική κοπή του κύματος του καλαμιώνα, του υδρότοπου, μια παρατησίωση καθώς και επιβεβαιωμένο καθεσμό της βλάστησης ώστε να διατηρούνται δύο λιμνία, περιοχές με επιφανειακή βλάστηση μόνο, που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της επιφανείας. Η έκταση των ελόγων λιμνίων θα είναι περίπου 7 ελληνικά μέτρα. Η περιοδική κοπή του κύματος του καλαμιώνα είναι επίσης απαραίτητη για την απομάκρυνση φορτίου να ζώνει στους χώρους και αποτελεί με ευρέως εφαρμόσιμο διαχειριστικό μέτρο για τη μείωση των σχετικών ρητορικών πιέσεων. Η δράση περιλαμβάνει στη δημιουργία αποδέσματος φαγιών και αναπαραγωγής τους σε ενδεχόμενες συνθήκες με στόχο, εφόσον το δεν αγκαίο, η περιοδική τόνωση του πληθυσμού του νερίου με μεταφορά εφηβείων. Η αποτελεσματική των δράσεων θα παρακολουθεί με επιτόπιες επισκέπτες. Αυτή τη δράση είναι μια και παλιότερα με το ΕΦΙΑΓΕ, που ήταν η τόνωση αυτού του είδους, και σκοπεύουμε να κάνουμε στο πλαίσιο της δράσεων του ΕΦΙΑΓΕ. Και είμαστε ένα τοπικό έργο, καθώς βλέπετε πολλοί παράγοντες και καθώς έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολλά χρόνια. Είναι ο καθαρισμός του εθνικού πάρκου για την βελτίωση της κατάστασης των ενδετημάτων και εδώ. Η δράση αυτή αφορά τον καθαρισμό των χώρων που αναξιάζουν βαζών και γενικότερα την αναρρύθμιση του εθνικού πάρκου σε θέση πρώτα του μισθή κατά τη συνείδη και την υπόπτευση, αλλά και μετά από καταγγελίε σε ενέργεια αποψιών από το προσωπικό του φορέα διαχείριση. Οι θέσεις αυτές αποτελούν αντιπατικές αιστείες, τις οποίες παρισκρύβουν πρακτικά μεγάλο κίνδυνο μεταστροφής φωλιών,
αν απολογίσει διαβίωση σημαντικών ειδών πανίδων, ενώ συνιστούν με δυνάμει πολιτικέ αιστείε με κίνδυνο μετάλλευση ασθενειών και ανθρώπου σε προσδεχόμενα ήδη. Η εικόνα που παρουσιάζουν οι παράνομε αποθέσει του υπουργείων Πάρου, δύο τεχνικού πάρου που αποτελούν επίση αποτελεστικό παράγοντα τόσο για το σχεδιασμό των γεγονότων δράσεων που επιθυμεί να προωθήσει ο κόλλο διαχείριση και την προστασία των ειδών, όσο και η επικρότηση τη ενημέρωση ευαισθητοποίηση των χρηστών για την αξία και τα ωφέλη των σπάνιων επιστημόνων στην περιοχή μα. Συγκεκριμένα, έχουν οριστεί σε 11 περιοχές του τεχνικού πάρκου 23 τοποθεσίες που κλείνουν βάζουν με θυμόμενο όγκο ίσως 450 κυβικά μέτρα στερεών υλικών. Σας περάσω το χάρτη από τη μελέτη που είχε κάνει το 2014 του φορέας διαχείρισης σε σχέση με τους χώρους ανοιχτές της διάρκειας απορριμμάτων. Προχθές ήμουν καλεσμένος που δίνουμε τον κάρτα μαζί με τον συνάδελφο του κ. Κασβίκη να μιλήσουμε για τη διαχείριση των στερεών απορριμμάτων. Δυστυχώς η εικόνα που έδειξα δεν είναι καλύτερη για την ομοθετία του Αγνία. Παρόλο που ξέρω ότι η Λευκάδα δείχνει αποδεκτό τη τεχνικά παλέτα. Έτσι είναι και η Ούρα. Όμως η δικιά μας εικόνα δεν είναι πάρα πολύ καλή. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος αρκεί να γράψει σε μια βάση δεδομένων του Σχαρδά σε κάθε νομό. Αυτή η βάση είναι ψεύτικη. Είναι ψεύτικη για να γλιτώσει η Ελλάδα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως εμείς όταν μιλάμε μεταξύ μας οι Έλληνες πρέπει να λέμε αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολύ σκαλά και έχουμε μετατρέψει την Τροδανία από ένα φυσικό πάρκο σε ένα μπαζοπάρκο. Πρέπει να λάβουν την ευθύνη τους και οι Δήμοι για να λυθούν τα προβλήματα αυτά. Είναι απαράδεκτο κάθε πολίτης, ο κάθε μηχανικός να πηγαίνει για μια μπάζα όπου βρίσκει, χωρίς να ενδιαφέρει καθόλου το οικολογικό αποτύπωμα που αφήνει. Στην περιοχή μας έχουμε αυτές τις περιοχές στον Χαλά και έχουμε στείλει έγγραφα στους Δήμους που βρίσκονται εντός του Εθνικού Πάρκου, χωρίς να υπάρξει καμία πρόθεση να μάθουν αυτό. Απαιτείται να βρούμε πόρους από ευρωπαϊκά προγράμματα, είτε ίντερνετ είτε live, για να μπορέσουμε να συμμαζέψουμε όλη την κατάσταση. Πριν δύο-τρεις μήνες συμμετείχα σε μια μερίδα που ήταν το Δυτικό Πληκτήριο με την εταιρεία εναλλακτικής διαχείρισης εξαρτώμενων υλικών και πάρων, η οποία επιτρέψει ένα θετικό στοιχείο. Ότι στον ομό του Δανία έχουν 60 γήπεδα ποδοσφαίρου επί 2 μέτρα ύψους, μπάζα. Το ένα φοβερό ποσό, το οποίο το ξέρω, γιατί το ένα από που πλέον το μετρήσα. Άρα, επομένως, θα πρέπει ο φορέας μαζί με τους Δήμους και με τη συμβολή της περιφέρειας να μπορέσει να λύσει το πρόβλημα των πάρων. Διότι ο υποστηρίζοντας δεν αρκεί να μπει μπάζα στην περιοχή μας. Θα σας δείξω ένα βίντεο το οποίο έρχεται να κάνουμε περιπολία από το Σάββατο που γίνει Κασπίκη για την καταμέληση των αγγελοπλεκάνων και το γυρίσαμε για να ξέρουμε όλοι μας ποια είναι η κατάσταση στην οποία ζούμε. Αυτή εδώ η περιοχή είναι η περιοχή ένα από τους αντιστάτους Αιγαίας Τριάδας και στο Λούρο. Λέγεται Βοσκές Μεωφορείου ή αλλιώς Κόμπλια. Είναι η περιοχή που βρίσκεται δίπλα σε παράκτηρες νεοθάλασσας. Οικότοπος, αρκετά σημαντικός, είναι χώρος που υπάρχουν διατύπωτα πουλιών, χαριδάτια και ρόλο πουλιά. Και τελικά αυτά είναι κλαδέματα, ας μην ρίξω ευθύνες τώρα την οσύνα, είναι μπάζα, είναι και αστικά απορρίμματα. Αυτή η περιοχή εδώ τώρα έχει τόσο σπάνια πουλιά, όπως μου είχε πριν ο Γιάννης ο Θεοδωρόπουλος, πληρώνονται αρκετά χρήματα επιστήμονες για να μπορέσουν να ξεναγήσουν οι προτουρίστες, Ευρωπαίοι φαντάζομαι κυρίως Γιάννη, ή και Έλληνες. Κάνε εξοχή. Να ξεναγηθούν τις προϊόντες αυτές, για να δουν τα σπάνια πουλιά που υπάρχουν. Και εμείς, αντί να κάνουμε παρατηρητήρια πουλιών, που κάναμε ένα παρατηρητήριο πουλιών, στην κλίσο και πηγαίνει τώρα στην τραπέζα πουλιά. Αντί και εδώ να κάνουμε τις υποδομές, με τις διαδρομές του συμπολιτισμού, πάμε και ρίχνουμε στο πύργο μας. Και σε επανειλημμένα έγγραφα, προς αρμόδιες υπηρεσίες, η απάντηση δεν υπάρχει. Ας συνεχίσουμε. Μάλλον αφού ξαναπέμψω το βίντεο, ας συνεχίσουμε τώρα μια φορά, το εμπεδώσαμε. Το επόμενο έργο μας είναι η διατήρηση της αποκέτας και του γεροκλάδου, με βελτίωση των συνδικών της αναπαραγωγής του. Μάλιστα, αποκέτα ονομάζαμε και το περιοδικό του φορέα διαχείρισης, το οποίο είχε αρκετά σημαντικά πράγματα. Η αποκέτα είναι ίδιος απειλούμενο και ως προς την περιοχή για το σύστημα του φορέα διαχείρισης καταγωγείται και σε μη κανονική κατάσταση διατήρησης. Το γεροβλάρινο, είδος παγκόσμιο απειλούμενο και κινδυνεύουν σε εθνικό επίπεδο, διέχασε σχεδόν εξ ολοκλήρου τον αναπολογικό του τυπισμό
εντός του εθνικού πάρκου της Μεγάλης Μεσολογίου. Ο αναπολογικός πληθυσμός της Αποκέντας αντίθετο προ-20ετία σε 25 ζεύσεις, που πήγε οργάνωνο σε 110 ζεύσεις. Τα ίδια αυτά βαθμιά παρουσίαζαν μεγάλη αναπολογική επιμείωση, 2-3 ζεύσεις για Αποκέντας πρόσφατα με επιτυχή αναπαραγωγή και ανάλογα για το γεροκάλλον. Ταυτόχρονα υπέστησαν μείωση και άλλα επιλούμενα είδη που κολλιάζουν μαζί με τα πρώτα αδικίες, κυρίως των ρεβενιών. Το χαμογλάρο με μείωση τουλάχιστον 80% και ένα μογλάρο με μείωση τουλάχιστον 80%. Από αυτές τις παρατηρήσεις, η μείωση οφείλεται σε έντονες επανειοποιήσεις σε ανασφαλείς χώρους κολλιάζοντος, κυρίως προσβάσιμα αναχώματα, και αφιστάμενα ζεύγη με τον ατέλο ειδών διατηρούνται μόνο σε μικρές νησίδες που δίνουν εύκολα προσβάσει. Προσπαθούν τη διατήρηση και ανάκαμψη του αναπολογισμού αυτών των ειδών απαιτεί τη βαροχή ασφαλέστερου υπόβαθρου κολλιάζου, δηλαδή τεχνικές νησίδες. Στο κομμάτι τώρα της διαχείρισης των ζωοπαύλων, γιατί τη δράση μας έχουν το κομμάτι της παρακολούθησης και το κομμάτι της διαχείρισης. Μιλήσαμε πριν για την παρακολούθηση, τώρα μιλάμε για τη διαχείριση. Ειδικότερα μέσα από τη διαχείριση τους θα καθοριστούν με το ζωοπαύλο, η συνεχής παρακολούθηση των συνθηκών του περιβάλλοντος, οι πρακτικές διαχείρισης του νερού και των απορώων, το πρόγραμμα εργασιών για την προστασία και τη διατήρησή τους, η ανάλυση της περιοχής και επισκέψιμη στις περιοχές τους. Αν και έχει ερευνηθεί διεξοδικά ολόκληρη η παραλίμνη περιοχής της Τεχνογίδας, οι απομείνοντες σήμερα αριθμοί κυβάρτη με κράτη του Μαρίσου και χάρη της SPP περιορίζονται σωτικά από ανθρωπική δραστηριότητα. Οι αριθμοί κυβάρτη που έχουν απομείνει στην Τεχνογίδα περιορίζονται στην περιοχή Τεχνογίου και Δαφνιά. Στη σημερινή του μορφή, οι αριθμοί κυβάρτη της Τεχνογίδας περιορίζονται κυρίως από τις συνεχείς επεκτηνόμενους καραπιώνες σε επεκτάσεις των περιεχόμενων εκτάσεων, το λέγαμε και πριν, και για την ανάπτυξη γης σε ευάλωτο των προστατικών περιοχών, τις έντονες δοκιμάνες της στάθμης, της επιφάνειας της λίμνης και του υδροφόρου ρίζοντα. Καταλαβαίνετε επομένως ότι η σύνδεση της συμμαχίας της Τριγωνίδας μέσω της ενωτικής διάλογας που υπάρχει δεν έχει υπέρ τύπων λόγους αδιαστικούς, αλλά και λόγους οικολογικούς. Και αυτό το σύστημα των αντιβατικών έργων του νομού, το οποίο σχεδιάστηκε το 1970, λέγεται μια νέα αναπροσαρμογή και με βάση την κλιματική αλλαγή, και με βάση την περιβαλλοντική παράμετρο, και με βάση τις νέες εργατικές ανάγκες. Οπότε χρειάζεται ένας επανασχεδιασμός των αντιβατικών έργων όλων των νομών των Κρανίας. Έτσι, η Φλωρίδα που χαρακτηρίζει αυτό το δικότοπο με κράτη βαρύσκου και κάρτε και σπουπή βρίσκεται πίσω ή μέσα σε πανίφιλους παραμιώνες, ιδίως ως μεμονωμένες συστάδες σε διαμέτρο μέχρι τα 2 μέτρα. Από την εκκλησιακή άποψη, το μεγαλύτερο μέρος ανήκει στο δημόσιο, αλλά εμφανίζονται και καταπατημένες εκτάσεις αυτό το χρηματολόγιο δεν έχει προχωρήσει στην περιοχή. Οι αριστεί κυβάλλοι της Τριμονίδας δεν έχουν αυτή τη στιγμή καμία διαχείριση, αλλά απέναντίας καίγονται ή διακόπτονται ή γίνεται προσπάθεια αποστάτηση του παρανόμου. Αυτά ήταν από την πλευρά μου για να σας ευχαριστήσω με μια παλιά φωτογραφία του τελικού, το οποίο τελικό πριν γίνει περιπετειακό δρόμο, πριν παρελθούν αρκετές εκτάσεις. Και νομίζω ότι ο στόχος είναι να πάμε σε μια πρώτη κατάσταση του περιβάλλοντος στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κάποιες υπολογικές λειτουργίες. Καμιά φορά για να πάμε μπροστά, πρέπει να πάμε λίγο πίσω. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Σελμά για την παρουσίασή σας και τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που μοιραστήκατε μαζί μας, αλλά και για την πρωτογενή έρευνα που κάνατε για να μας τα μεταφέρετε όλα αυτά. Ωστόσο, σας ευχαριστούμε για όλη τη συμβολή σας στην πραγματοποίηση της σημερινής ημερίδας, στις δύσκολες συνθήκες που διανύουμε και για τη στήριξή σας σε όλο το φάσμα της διοργάνωσης. Θα σας παρακαλέσω να παραμείνετε στο πάνελ για να προεδρεύσετε και όλες τις ομιλίες μας και να καλέσω τον κύριο Ιωάννη Κασπίκη, περιβαλλοντολόγο και υπεύθυνο της πράξης ευχορήγησης του ΦΟΕΑ για την ομιλία τους. Η ενημέρωση του κοινού
αποτελεί μια διαρκή διαδικασία της λειτουργίας του φορέα διαχείρισης, η οποία διατρέχει όλες τις επιμέρους του. Η δράση αφορά στην προβολή των στόχων του δράσεων και δράσεων του φορέα διαχείρισης με χρηματοδότηση του επιχειρησιακού προγράμματος υποδομές μεταφορών περιβάλλον και χώρος ανάπτυξη και περιλαμβάνει την παραγωγή του τυποκουστικού υλικού για προβολή σε φορές και κοινό, την διοργάνωση ημερίδων, την έκδοση θεματικών εντύπων και εντύπων με τη γραφή Braille για τις εργασίες που έχουν εκπονηθεί από το φορέα διαχείρισης. Όσον αφορά στην παραγωγή του τυποκουστικού υλικού, το εν λόγω παραγωγέων αφορά στην παραγωγή δύο ντοκιμαντέρ διάρκειας 30 λεπτών το καθένα και ενός ακόμα διάρκειας 15 λεπτών. Σκοπός είναι η ενημέρωση των Ελλήνων και ξένων επισκεπτών, καθώς και των ατόμων με κόπωση με χρήση οπτικοακουστικών μέσων, τόσο στο κέντρο πληροφόρησης, όσο και σε εφημερίδες και λοιπές εκδηλώσεις που μπορεί να τελέσει να παραστεί ο φορέας διαχείρισης. Για το δεύτερο παραδοτέο, το λόγο πακέτο εργασίας, αφορά στην οργάνωση και την εξαγωγή εφημερίδων, καθώς και στη δομή των απαραίτητων υπηρεσιών και υλικού για την εξαγωγή του, όπως γίνεται σήμερα. Όσον αφορά την έκδοση ενεργητικών εντύπων, εδώ τον λόγο παραδοτέο αφορά στο σχεδιασμό και στην εκτύπωση των εντύπων και αναγκαίων αντιτύπων, ώστε να τα διανύμουν φορέα διαχείριση προ ενημέρωση του κοινού επί των δράσεων που υλοποιεί με χρηματοδότηση του επιχειρησιακού προγράμματο. Και τέλο, η έκδοση 4 ενεργητικών εντύπων του γραφή Braille, σκοπό μα εδώ είναι η εκτύπωση 70 αντιτύπων από κάθε έκδοση χωριστά, ώστε να γίνει αποστολή ενό αντίτυπου από κάθε έκδοση στου συλλόγου ατόμων με προβλήματα όραση με την Ελλάδα, αλλά και να υπάρχουν διάθεση ενδείπα προς ενημέρωση στο κέντρο πληροφόρηση του φορέα διαχείρισης, καθώς και σε όλες τις εκδηλώσεις ενημέρωση πληροφόρηση που θα υπάρχει παρουσία του φορέα. Οπότε, ο γενικότερος στόχος είναι ότι επιδιώκεται μέσα από αυτή τη δράση η διάχυση της πληροφορίας για τις δράσεις του λειτουργείου φορέα διαχείρισης με χρηματοδότηση του επιχειρησιακού προγράμματος. Η διάρκεια του συνολικού πακέτου εργασίας που αφορά την ενημέρωση και δραστηριοποίησης θα είναι έως το 2023. Ας προχωρήσουμε στο δεύτερο πακέτο εργασίας που έχει σχέση με τη δικτύωση, με το εσωτερικό. Οι δράσεις αυτές αντιστοιχούν στο 15% του προϋπολογισμού της πράξης και στοχεύουν κυρίως στην ενίσχυση της συνεργασίας όλων και μικρότερων ομάδων των φορέων διαχείρισης των τεχόμενων περιοχών μεταξύ τους και την αύξηση της αποτελεσματικότητά τους στα θέματα αρμοδιότητάς τους. Παραδείγματος χάρη, συνέχεια σε δράσεις προστασίας ειδών υποδόχων, τις περιοχές ευθύνης τους και μια αντιμετώπιση ορισμένων θεμάτων ειδικής πολιτικής, εντοπισμός και συντονισμός ενεργειών για την εξειδίκευση στις περιοχές τους, θέματα προστασίας της φύσης βιοποικιλότητας στην φύση τοπικής κλίμακας. Οι δράσεις δικτύωσης εδώ που έχουμε στην λόγο πράξη θα αφορούν στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων διαχείρισης του δυτικού άξονα, η οποία είναι Καλαμάς, περιοχής Καλαμάς, Βρακικός, Μεσολόγιο και Στοφιλιά, για την απευκαινή διαχείριση και παρακολούθηση των πληθυσμών του αλληλεπαιδικών που βλέπετε στην πάνω εικόνα, καθώς επίσης μεταξύ των φορέων διαχείρισης Μεσολόγιο και Αμερικός, για τον θαλασσοκόρακα στο Ιόνιο. Ζητήματα όπως η αναπαραγωγική επιτυχία, η διατροφική συμπεριφορά, η μετακίνηση των πληθυσμών που γίνεται κατά μήκος του στην τελική ευθύνη του, θέλοντας ένα κοινό σχέδιο δράσης για τις επόμενες συναντήσεις. Οπότε και προγραμματίζεται η επόμενη συνάντηση να γίνει στο φορέα διαχείρισης των θάλασσων Μεσολογίου. Η διάρκεια της όλης δράσης είναι 4 έτη. Επόμενη δράση δικτύωσης και εδώ είναι η δημιουργία βάσης δεδομένων για θέματα αρμοδιότητας και ενδιαφέροντος του φορέα διαχείρισης. Το φυσικό μας αντικείμενο είναι να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα γεωφορικών δεδομένων μέσω της δημιουργίας κλίνης ανοιχτών δεδομένων, αλλά και βάσης γεωβάσης περιβαλλοντικών πληροφοριών με χρήση ανοιχτού λογισμικού, που θα αποτελεί ένα εργαλείο για τον φορέα διαχείρισης, καθώς θα έχουμε την πλήρη εικόνα της περιοχής αρμοδιότητάς μας με σκοπό και πιο αποτελεσματικό σχεδιασμό των δράσεων και παρεμβάσεων του φορέα διαχείρισης. Οπότε θα υπάρχουν τα δεδομένα, οι έργα και μελέτες καταγραφές που αφορούν την προστασία της φύσης που υλοποιούνται εντός περιοχής ευθύνης του φορέα διαχείρισης
από όλους φορείς όπως πανεπιστήμιο, ΜΜΟ, περιφέρειες και άλλα. Δεύτερον, η αξιοποίηση των υφιστάμενων δυνατοτήτων βιοχωρικών δεδομένων χαρτών που διαθέτει ο φορέας διαχείρισης καθώς και την απαιτούμενη αναβάθμιση αυτών για τη λειτουργία εφαρμογής για την καταγραφή, απεικόνηση των όνων ομολογήσεων του φορέα διαχείρισης για τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες στην περιοχή και ευθύνης του. Η δράση αφορά την ανάπτυξη βιοβάσης περιβαλλοντικών πληροφοριών μέσω του κατάλληλου σχεδιασμού και της διαχείρισης των υπαρκόντων ψηφιακών γεωναθερμένων βιοχωρικών δεδομένων του φορέα σε συνδυασμό με ελεύθερα διαθέσιμα βιοχωρικά δεδομένα, καθώς και την ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών διαδικτύου για τη διάχυση της γεωπληροφορίας προς την υπηρεσία και τρίτους. Και τρίτον, θέλει η συνοπτιακά και συνοπτική παρουσίαση της περιοχής ευθύνης του φορέα στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα βιοχωρικών δεδομένων. Η σύνοψη θα περιλαμβάνει μελλοντικά δελτία, έτυπο πληροφοριακό υλικό σε ψηφιακή μορφή, μελέτη του φορέα διαχείρισης και άλλα. Για να μπορέσει να είναι εφικτή η δημιουργία της βάσης, θα πρέπει να υπάρχει υποστήριξη με προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπως επίσης να εγκατασταθεί δίκτυο υπολογιστών για να μπορέσει να καλύψει όλο software, η δημιουργία αυτού του software, καθώς επίσης η εκπαίδευση του προσωπικού για χρήση και ενημέρωση της βάσης. Η διάρκεια του όλου πακέτου εργασίας θα είναι συνολικά 2 έτη. Φεύγω λίγο από τα πακέτα εργασίας που αφορούν τη δικτύωση και προχωρώ στη δράση που αφορά δράση παρακολούθησης και είναι καταγραφή κατανομής και πυκνότητας παρουσίας της φύδρας, λούτρα-λούτρα, όπως επίσης η μελέτη κορυφαίσης τεχνητών φορέων και τη φύδρα στην περιοχή ευθύνης του φορέα διαχείρισης. Μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί συστηματική παρακολούθηση για την κατάσταση διατήρησης της φύδρας και των ενδιατημάτων στην περιοχή, παρότι είναι ένα είδος χαρακτηρισμού για πολλές ειδικές ζώνες διατήρησης του φορέα διαχείρισης. Ως ένα κορυφαίο αρπακτικό των υδάτων συστημάτων, η φύδρα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε περιβαλλοντικές αλλαγές. Οπότε είναι ένα είδος κλειδί και αποτελεί ένα σημαντικό περιβαλλοντικό δίκτυο της γενικότερης κατάστασης διατήρησης των οικοσυστημάτων. Ως εκ τούτου, γίνεται απαραίτητο να υπάρχει μια ειδική μελέτη τεκμηρίωσης της κατανομής και της πυκνότητας παρουσίας του είδους. Η ακριβής χωροταξία των κοινών θα προσθέσει μετά από κατάλληλη μελέτη. Οπότε ο γενικότερος στόχος μας είναι τα στοιχεία που θα προκύψουν να προσδιοριστεί με μεγάλη ακρίβεια το εύρος εξάρτησης του είδους ή κατανομή του εντός της περιοχής μελέτης, αλλά και η ακριβής χωροταξία των προτείνων τεχνικών φορέων ώστε να γίνουν στη συνέχεια οι απαραίτητες διαχειριστικές δράσεις διαχείρισης. Η διάρκεια του συνολικού πακέτου εργασίας θα είναι και εδώ 2 έτη. Επόμενο έργο παρακολούθησης είναι ο εντοπισμός, το οποίο είναι σε ισχύ, είναι ο εντοπισμός και καρτογράφηση φωλιοποίησης θαλάσσιων χελωνών καρέτα-καρέτα. Όπως γνωρίζετε, η θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα είναι ένα προστατευόμενο είδος της ερμετοπανίδας, και ο βασικός στόχος του φορέα διαχείρισης είναι να ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια παρακολούθησης, καταγραφής και προστασίας του όμορφου αυτού επετού, αποδεικνύοντας ότι οι αμμώδεις παραλίες του Εθνικού Πάρκου αποτελούν ένα σημαντικό βιότοπο για την αναπαραγωγή, καθώς χρησιμοποιεί το είδος στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή ως τροφικό πεδίο και αλλά ως χώρο αναπαραγωγής. Το φυσικό μας αντικείμενο θα εστιαστεί στις παρακάτω κατηγορίες. Εδώ θέλουμε να υπάρξει μια καταγραφή της οδοχής της θαλάσσιας χελώνας αλλά και της αναπαραγωγής δραστηριότητας. Οπότε η καταγραφή της φωλιοποίησης που πραγματοποιείται από αρχές Μαΐου μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου της προηγούμενης ώρας της αγκαλιοπολής και παρακολούθησης κατά μήκος της παραλίας. Δεύτερον, θα γίνεται καταγραφή εξόδων των ΕΟΣΟΡ κατά την περίοδο της εκόλαψης. Θα καταγράφονται οι έξοδοι από τον αγροθάλαμο, τις θα γίνεται η εξκαρφή φωλιών όπου μετά από 10 μέρες μετά την πρώτη έξοδο θα πραγματοποιεί την εξκαρφή προς διορίζοντας το ποσοστό επιτυχίας της εκόλαυσης. Καταγραφές εκθαλασσωμένων νεκρών χελωνών όπου θα καταγράφονται τα ασφαριστατικά των νεκρών εκθαλασσωμένων χελωνών που έχουν παρατηρηθεί στα δελτία εκθαλάσσωσης. Καταγραφές μεταφορά τραυματισμένων χελωνών στο κέντρο περίθαλψης.
μπαίνει σε δραστηριότητα των δημοσιοποίηση του προγράμματο και ενημέρωση επιστοποίηση των πολιτών πάνω σε θέματα περιβάλλοντο με την κρίση λίγου, συμπεριλαμβανομένη ανοιχτή δημόσια εξγραφή και όπου κρίνεται φυτό. Και τέλο, η εκπαίδευση προσωπικού για την μετάδοση όλων αυτών των δεξιοτήτων. Τα παραδοτέα μα θα είναι η τελική έκθεση του προγράμματο παρακολούθηση και προστασία τη θαλάσσια και ενό μα καρέτα-καρέτα στο Εθνικό Πάρκο και θα μα εξολογεί και κανονικών φορέων με διάρκεια 2 έτη. Φέτο είχαμε 6 ενεργέ σχολέ, 2 στην περιοχή του Λου και 4 στο Ιππικα. Βλέπετε και τι εικόνε όπω έχει η βιβλιοθήκη σήμανση. Στη διαδικασία εδώ στην εξκαφή των πολιών συμμετείχαν ο επιστημονικό υπεύθυνο περιβαλλοντολόγου του προγράμματο κ. Διονύση Μαμάση, ο κ. Ηλία Δόρα ερευνητή πεδίου και η κ. Ιωάννα Καραγκρόπου, περιβαλλοντολόγο εθελόντρια του φορέα διευθύνση. Επίση υπήρχε τηλεοπτικό συνεργείο παραγωγή δοκιμαντέρ στα πλαίσια παραγωγή του πρωτοκοστικού υλικού του φορέα διευθύνση, όπου ανάπτυξε την όλη διαδικασία. Το παίζει, δεν ακούγεται το ήχος ωστόσο. Βλέπουμε εδώ την έξοδο των ασών. Επόμενη δράση είναι η εκτίμηση της κατάστασης του πληθυσμού της κασπεροτής κοινώνας του αντιπρόσωπου του Μαρκνάτα με την μέθοδο της σύλληψης επανασύλληψης. Η κασπεροτή κοινώνα είναι ενδυμική της βαλκανικής χερσονήσου και πρόκειται για τη μεγαλύτερη χερσαία κοινώνα που αποκαταστατεί στον ελληνικό χώρο του μήλου των μεγαλύτερων 400 μέτρων. Το είδος που στελέχεται από την κοινωνική ιωδική 92-43 και ο στόχος της όλης δράσης είναι να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε να διαπιστωθεί η μετακίνησή του και κατά πόσο μπορεί να μεγαλώσει το χρονικό διάστημα έρευνα. Παράλληλα, θα εκτιμηθεί το μέγεθο του πληθυσμού βάσει τη αρχή μεθόδου και θα κρυφτεί βάσει των ερευνημάτων αν για τον πληθυσμό του είδου μπορεί να χρειαστούν στη συνέχεια διαχειριστικά μέτρα. Η διάρκεια τη ενόχου δράση θα είναι 2 χρόνια και ω παραδοτέο θα λάβουμε την έκθεση κατάσταση του πληθυσμού με τη μέθοδο σύλληψη επανασύλληψη περιοχέ χωρική αναγνώριση του φορέα διαχείριση. Προχωρώντας στις δράσεις διαχείρισης, φεύγοντας από τις δράσεις παρακολούθησης, μπαίνουμε στη βελτίωση της αναπαραγωγής δραστηριότητας του αργυροπελεκάνου, του πελεκάνου τουρισμού. Μετά από 30 χρόνια, ο αργυροπελεκάνος πώλησε ξανά στο Εθνικό Πάρκο του Θαλασσού Μεσολογίου του Ιππού, είναι παγκόσμια σημασία υλό, ω σχεδόν απειλούμενο στην κόκκινη λίστα τη Διεθνού Ένωση Διατήρηση Φύση και ω στρατό του Ελληνικού Κόκκινου Βιβλίου. Τα τελευταία έτη παρακολουθείται συστηματικά η αναπαραγωγική επιτυχία του είδου, η οποία δεν βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο λόγω αιτιών, αιτίες όπω η ανθρώπινη όχληση των αφηγιών, ο θάνατο αρκετών ατόμων από προσκρούσει στα καλώδια του ΒΙΕ κατά την ημερήσια κίνηση του σπίτι, που γίνεται από τη μία πηγή στην άλλη. Αναζητηστροφής, η παρενόχληση από παραπλέοντα σκάφη, όλες αυτές οι αιτήσεις είναι οι κύριες απειλές της άφησης του αναπαραγωγικού δυναμικού και εν τέλει της αναπαραγωγικής επιτυχίας στην προστατευόμενη περιοχή. Οπότε, ως ένα είδος εθνικής προτεραιότητας, είναι υποχρέωση του φορέα διαχείρισης να προβεί σε απαραίτητες και αναγκαίες διαχειριστικές επεμβάσεις για την βελτίωση του βαθμού διατήρησής του. Δεν βλέπουμε κάτω ένα συμβάχο, μια πρόσκληση σε καλώδια της ΔΕΔΕ. Η κατάληξη.
για να υποστηριχθεί όλη η δράση, θα πρέπει να γίνουν και απαραίτητες προμήθειες. Προχωράμε στην προμήθεια για τοποθέτηση σήμανσης αποικιών, προκειμένου να οριοθετήσουμε τις αποικίες, για να υπάρχει παρενόχληση από παραπλέοντα σκάφη. Προχωράμε σε προμήθεια αποθετικών πρόσκρουσης και τοποθέτηση του στα καλώδια της ΔΕΔΙΕ. Σε προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού παρακολούθησης, drones, αλλά επίσης και κάποιες παρακολούθησης για να βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο την αναπαραγωγική διαδικασία. Θα προμηθευτούμε και θα τοποθετήσουμε 8 κομπούς τηλεμετρίας στους αγιοδοτεχνικάνους. Θα προμηθευτούμε 500 δαχτυλίδια και πώς θα να δαχτυλιώνουμε όλα αυτά τα είδη, όπως επίσης ένα πρωτοκοπικό και ένα όχημα για την παρακολούθηση στην κλάψή τους. Τέλος, θα γίνει και η ειδική φυλάξη, η οποία θα είναι συμπληρωματική της επιστάμενης φύλαξης για 3 χρόνια. Θα εκπαιδευτεί το προσωπικό στην τοποθέτηση των κομπών και τέλος θα γίνει μια διοργάνωση θεματικής ημερίδας για αυτό το είδος, ώστε να παρουσιαστούν τα όλα δεδομένα. Η διάρκεια όλων αυτών που σας είπα θα είναι και έτσι. Και εδώ σας έχω βάλει και 2 εικόνες, πρόσφατες από τη καινούργιες κάρτες τις οποίες προμηθεύεται η φορέα της διαχείρισης, ώστε σε πραγματικό χρόνο βλέπουμε τις αποικίες των Άγιων Πελεγκάνων. Επόμενη δράση είναι η βελτίωση της αναπαραγωγής επιτυχίας των σταυροκτηρίδων, της φυτοκτηρίδων και των συνθηκών συνύπαρξης με τον άνθρωπο. Πολλοί άνθρωποι απολαμβάνουν τα κλινόνια που κολλιάζουν πάνω γύρω από το σπίτι. Οι αποικίες των αντίκτυπων σε δημιουργάνε από τους μεγάλους χώρους, καθώς και στους ολικούς χώρους, που να παρέχουν τις εξαιρετικές ευκαιρίες για τη μελέτη και παρακολούθηση της αναπαραγωγής τους επιτυχίας. Ως φυσικό αντικείμενο της όλης δράσης είναι να βελτιώσουμε την αναπαραγωγική επιτυχία των τεχνικών μέσω της κατασκευής τεχνητών φορειών, αλλά να έχουμε την πρόληψη της καταστροφής των φυσικών φορειών από τους ανθρώπους, μετά από την περίληψή τους στα είδη που χρειάζονται άμεσης διαχείρισης. Η στόχη της δράσης είναι, όπως προείπα, η κατασκευή των τεχνητών φωλιών και η τοποθέτησή τους σε συγκεκριμένες περιοχές, κατάλληλες οι οποίες θα προσελκύσουν το πόλιασμα των δύο αυτών ειδών. Η μετέπειτα παρακολούθηση της απήγησης και της αναπαραγωγικής επιτυχίας σε αυτές και τριμμένη επιστημονική των παιδιών. Οπότε για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους, θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια μιας κατασκευής αποικιακού του πουλιάσματος με 6 ξύλινες πολλές και τοποθέτηση του στον προαγωγικό του φορέα διαχείρισης, η προμήθεια 20 ατομικών ξύλινων βάσεων προς προσέλκυση των σταυλοκτηρίδων και σπιτοκτηρίδων για να δημιουργηθούν φωλιές οι οποίες θα τοποθετηθούν σε δημόσια κλίδια δημοτικά σχολεία και αλλού, όπως επίσης θα δημιουργήσουμε ένα πεντάκτυπο εκπαιδευτικό φυλάδιο προς προσέλκυση των εκπαιδευτών και παρατηρητών. Και συμπληρωματικά θα γίνει η κατασκευή μια δυναμική ιστοσελίδα για τη στοιχειακή δράση που θα μπορούν οι εκπαιδευτές να εισάγουν τα δεδομένα τους από τις πολλές που θα έχουν σε παρακολούθηση. Με τη διοργάνωση μια θεματική συνέδριση που θα περάσουν προσθέσουν τα διαλόγου δεδομένα, προμηρών διαλόγου δράση, η οποία θα έχει διάρκεια 4 έτη. Συνεχίσουμε με το επόμενο είδος, το οποίο είναι ο λευκός οπλακός. Ο τίτλος της δράσης μας είναι η βελτίωση αναπαραγωγής και παρακολούθηση των λευκών πελαγών των περιοχών εκτίμησης του φορέα διαχείρισης. Στοχεύουμε και εδώ στη βελτίωση της αναπαραγωγής δραστηριότητας σε περιοχές όπου υπάρχει πολιοποίηση του είδους, με ενέργειες όπως την αντικατάσταση των φυσικών φωλιών από δεδομένες. Πολλές φορές έχουμε παρατηρήσει προβλήματα διακοπής ρεύματος στα καλώδια της ΔΕΔΙΕ και αρκετά περιστατικά με νοσούς που πέφτουν από τις φωλιές. Καθώς επίσης με ενέργειες με τοποθέτηση νέων τεχνητών φωλιών σε περιοχές όπου διαπιστώνεται η παρουσία και η ανάγκη για μόνιμη εγκατάσταση. Οπότε τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα εδώ είναι καθαρά και μόνο η βελτίωση της αναπαραγωγής δραστηριότητας του είδους ως διαχειριστικό μέτρο πλέον σταθεροποίησης του βαθμού διατήρησης και την υλοποίηση.
υπάρξει προμήθεια 20 τεχνητών φωνιών, η προμήθεια σχετικού εξοπλισμού παρακολούθηση που προκειμένου να υποστηρίξουμε την δακτυλίωση παχύ με τα ζυγαριά και απόφυες, και η προμήθεια 10 πομπών διαμετρίας για την παρακολούθηση και την ετήσια παρακολούθησή τους για 2 έτη, με αναφορά αναπαραγωγής επιτυχίας ανά είδος. Όλα αυτά τα δεδομένα θα παρουσιαστούν σε μια θεματική μερίδα. Η διάρκεια της συνολικής δράσης θα είναι και εδώ 2 έτη. Κλείνω με τη δράση, με τη δικτύωση της αναπαραγωγής δραστηριότητας του Κυριακινησίου, Πάρκο Ναουμάνι. Παλαιότερα έχει διαπιστωθεί ότι ο περιοριστικός παράγοντας της διατήρησης αυτού του είδους ήταν η διαθεσιμότητα του φωλιάσματος. Οπότε το 2009, η ειδική επιστήμονες της Κοινωνικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδας, εθελοντές, καθώς και συνεργεία φυλακών, εγκατέστησαν στην περιοχή του Λεσσινίου περίπου στις 100 τεχνητές φωλιές, προκειμένου να διευκολύνουν το είδος για πολιοποίηση και αναπαραγωγή. Τα τελευταία όμως χρόνια παρατηρείται μείωση των εκολαπτώμενων νεαρών, λόγω ότι οι τεχνητές φωλιές καταστράφηκαν από τότε, δεν έχουν συντηρηθεί, καθαριστεί, με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί σημαντικά η αναπαραγωγική επιτυχία αυτών των νεαρών νεαρών με καλό βαθμό διατήρησης. Η πρώτη νόμιμη δράση αφορά στον καθαρισμό δηλαδή των υφιστάμενων φωλιών, την προμήθεια επιπλέον νέων τεχνητών φωλιών και τοποθέτηση στην περιοχή με δυνατότητα διεύρυνσης και σε άλλες περιοχές του Εθνικού Πάρκου, όπου δηλώνεται σημαντικά η παρουσία του είδους. Επιδιώκεται δηλαδή η βελτίωση του βαθμού διατήρησης και επαναδημιουργία θέσεων φωλιάσματος και κινησιών. Για να υποστηριχθεί όλη αυτή η δράση, θα προμηθευτούμε 100 τεχνητές φωλιές, θα γίνεται συντήρηση της κάθε φωλιάς μία φορά το χρόνο, προκειμένου